σημαντική ημέρα για την εθνική μας άμυνα και την ελληνική διπλωματία χαρακτήρισε τη σημερινή ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη σε δήλωσή του επαφορμή τη έγκριση τη συμμετοχή τη Ελλάδα στο πρόγραμμα των F35 και την επακόλουθη αγορά από τη χώρα μα 20 και 20 υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών πέμπτη γενιά. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός που έλαβε την επιστολή από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αντώνη Μπλίνκεν τονίζει ότι έτσι αναδεικνύεται και επισφραγίζεται το στρατηγικό βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και σημειώνει με αυτήν, η Ελλάδα τίθεται και επισήμω στην τροχιά απόκτηση έω και 40 μαχητικών αεροσκαφών τελευταία γενιά F-35. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η επίσημη αποδοχή του ελληνικού αιτήματο για την προμήθεια των F-35 μαζί με την ταυτόχρονη παραχώρηση ενό πολύ σημαντικού πακέτου δωρεάν στρατιωτικού υλικού από το Αμερικανικό απόθεμα, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τέσσερι φρεγάτε LCS. Δύο μεταγωγικά σε 130-60 θωρακισμένα οχήματα μάχη περί πολικά πλοία προ την Ελλάδα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη προ την Ελλάδα. Όσον αφορά στι παράλληλε διεργασίε που είναι σε εξέλιξη για την απόκτηση των F-16 από την Τουρκία, η πάγια θέση τη κυβέρνηση είναι ότι δεν μπορεί να υπαγορεύσει την πολιτική των ΗΠΑ σε αμυντικά προγράμματα προ τρίτε χώρε, ούτε μπορεί να συνδέονται αμυντικέ προμήθειε προ την Ελλάδα ενό αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών. Η σταθερή ελληνική θέση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, είναι ότι κανένα εξοπλισμό που αποδίδεται σε μία χώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε βάρο συμμάχου χώρα. Αυτό, άλλωστε, εξυπηρετεί την περιφερειακή σταθερότητα και τα συμφέροντα τη συμμαχία στην περιοχή. Μεταξύ άλλων επισήμανε ο Κυριακός Μητσοτάκης για τα F-35. Η πατρίδα θωρακίζεται έτσι διπλά. Απ' τη μία πλευρά η αποτρεπτική της ισχύ μεγενθύνεται σε γη, σε αέρα και σε θάλασσα. Ενώ από την άλλη δεν επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος, καθώς αυτό το πακέτο θα διατεθεί δωρεάν από τα αμερικανικά αποθέματα είναι το αποτέλεσμα μια μεθοδική, αθόρυβη και μακρά προσπάθεια που συνδύασε τη συμμαχική συνέπεια τη Ελλάδα στα διεθνή μέτωπα με την προώθηση των εθνικών τη συμφερόντων. Αποτέλεσμα το οποίο εδραιώνει παράλληλα τη δυναμική και αυτοτελή ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση γιατί η σημερινή εξέλιξη δικαιώνει την ενεργή διπλωματία της αξιοπιστίας που ακολουθούμε παντού τα τελευταία χρόνια από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μέχρι την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το δράμα της Μέσης Ανατολής. Σε μια εποχή αβεβαιότητα, λοιπόν, η πατρίδα μα επιβεβαιώνει ότι στέκει με σοβαρότητα και γεωπολιτική οριμότητα στον παγκόσμιο χάρτη ενώ την ίδια ώρα υπηρετεί τα εθνικά της δίκαια, θωρακίζοντας την άμυνά της. Στο δρόμο της σταθερότητας και της ειρήνης, πάντα με υπερηφάνεια και εθνική αυτοπεποίθηση, καταλήγει ο Πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.